Είναι μαζί μου τώρα ο Βασίλης Χιώτης, Διευθυντής του ΣΚΑ 100,3 και έχοντας κάνει κάπου σαν debate, Βασίλη, να πω αρχικά ότι αυτή η τηλεμαχία ήταν ζωντανή. Είχε ε, ατάκε και ε, έβγαλε ατάκε ακριβώς επειδή είχε απευθεία αντιπαράθεση, διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων. Τη ζήλεψες λίγο. Λίγο, να το πω. Ε, μακάρι <χει> να το βλέπουν και τα κόμματα. Γιατί όταν έρχεται η ώρα των debate των κομμάτων, το ξέρει καλύτερα από μένα, το πνίγουνε. Ναι, λοιπόν, εδώ... ναι μακάρι να το κοπιάρουν αυτό για τι εκλογέ. Ακριβώ. Αυτό είναι ένα καλό μοντέλο ναι. για να δούμε επιτέλου ζωντανέ συζητήσει mm -hmm. στην τηλεόραση και την ώρα των κανονικών γίνεται, εκλογών. Όλα, τώρα. Και επειδή το λε αυτό, από όλη τη διαδικασία νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι το Πασόκ κέρδισε. Θα μιλήσουμε για χαμένους και κερδισμένου. Αλλά το Πασόκ από αυτή την ιστορία νομίζω ότι μόνο κερδισμένο βγήκε. Για πάμε στου νικητέ και του χαμένου, γιατί αυτή είναι και η πεμπτουσία τη συζήτηση τη επόμενη μέρα ενό debate. Θα ξεκινήσω με του χαμένου. Γιατί η αρχή του Όπως debate θες. είναι όταν πα στο debate, ναι, κοίταξε να βγει χαμένο. Και νομίζω ότι ένα τουλάχιστον χαμένο υπάρχει, και αυτό είναι ο κύριο Χαρηδούκα. Mm. Κυρίως λόγω των θέσεων με τις οποίες προσήλθε και αυτής της αιμονής που έχει ότι μπορεί να είναι και δήμαρχος και αρχηγός και δεν εννοεί να καταλάβει ότι αυτό στην Ελλάδα δεν γίνεται αποδεκτό ακόμα και αν λες ότι εσύ μπορείς να το κάνεις. Αλλά πέραν αυτού νομίζω ήταν και ο πιο απροετοίμαστος στις επιθέσεις που ήξερε ότι θα δεχθεί. Ε, Ούτε χαμένο ούτε κερδισμένο, κατά τη γνώμη μου, ήταν ο κύριο Ανδρουλάκης. Διότι ο κύριο Ανδρουλάκης έχασε επειδή δέχθηκε τα πειρά όλων των συνυποψηφίων του, λογικό είναι, ο πρόεδρο του Πασόκ, εκείνο αμφισβητήθηκε. Από την άλλη πλευρά δεν έκανε το λάθο, δεν είπε τη λάθο έκφραση, άρα δεν μπορεί να πει ότι δεν στάθηκε στο debate. Αλλά δεν βρήκα κάπου που να κερδίζει πόντου. Κερδισμένου. Είχε τελικά. Οι άλλοι τέσσερις, για διαφορετικούς λόγους, ήταν κερδισμένοι. Και θα σου πω και γιατί. Ο κύριος Γερουλάνος ήταν κερδισμένος διότι έδειξε μια πολιτική εμπειρία, είχε στοχευμένες επιλογές εναντίον ποιού θα βάλει και είχε και ένα σοβαρό πολιτικό λόγο. Ή, ήταν καλά προετοιμασμένος. Η κυρία Διαμαντοπούλου, από την άλλη πλευρά... Κέρδισε νομίζω γιατί απέκρουσε τις επιθέσεις που δέχθηκε. Δέχθηκε πολλέ και... πολλές η αλήθεια. Ναι. Είναι κυρίως λόγω της απουσίας της από τα πασοκικά πράγματα Αλλά για πολλά χρόνια. Δεν επέλεξε την αντιπαράθεση. Ήθελε να εκπέμψει ένα μήνυμα πολιτικής οριμότητας και νομίζω ότι το κατάφερε. <laughs> Τώρα, η κυρία Γιανοκοπούλου και ο κύριος Κατρίνης πήγαν σε ένα debate που ήξεραν ότι χαμένοι δεν μπορούν να βγουν. Mm. Και επειδή επέλεξαν ένα δυναμισμό στι ομιλίε του και συγκεκριμένου στόχου, ο κύριο Κατρίνη επέλεξε να επιτηθεί στον κύριο Δούκα, η κυρία Γιανακοπούλου στον κύριο Ανδρουλάκη. Το έκαναν και οι δύο με επιτυχία. Γι' αυτό λέω ότι και οι τέσσερι αυτοί κάτι κέρδισαν. Ερώτηση. Ε, Διέκρινε συμμαχίε δεύτερου γύρου από τα συμφραζόμενα. Μπορώ να σου πω ναι. Καταρχά, διέκρινα απόπειρε συμμαχιών. Με το ξεκίνημα, ο κύριο Ανδρουλάκη προσπάθησε να προσεγγίσει τον κύριο Γερουλάνο. Ο κύριο Γερουλάνο αποδοκίμασε δεν αυτή καλά. την αρχή, γιατί ξέρει, άμα δεχτεί ναι. ότι συμμαχεί με κάποιον, είναι σαν να δέχεσαι ότι δεν πα στο δεύτερο, δεύτερο, δεύτερο ναι. γύρο. Ναι. Ο κύριο Δούκα προσπάθησε αν ανεπιτυχώ να προσεγγίσει την κυρία Γιανακοπούλου του το επέστρεψε πληρωμένο. Όμω από όλη τη συζήτηση. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι τουλάχιστον τρει στο τραπέζι μπορούν να καθίσουν και να συνεννοηθούν. Mm. Κατά τη γνώμη μου, αυτοί οι τρει είναι ο κύριο Γερουλάνο, η κυρία Διαμαντοπούλου και η κυρία Γιανακοπούλου. Δεν θα απέκλεια στο μέλλον αυτοί οι τρει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Αυτή η διαδικασία που είπαμε, ότι με... Με... οι κανόνες έτσι όπως λειτουργήσαν πήγαν, πήγε, πήγε έδωσα ένα καλό διάλογο. Ε, και δεν βγήκε και τραυματική ω διαδικασία για το Πασόκ. Κόσμο θα φέρει στην κάλπη. Τι λε. Αν δεν κάνουν το μοιραίο λάθο να αρχίσουν τώρα του διαξηφισμού για να καλύψουν το χαμένο έδαφο και το ξεκατίνιασμα, είναι βέβαιο ότι η προσέλευση θα είναι πολύ μεγαλύτερη έχουν ανεβάσει τον πύχη των προσδοκιών, ξύπνησαν το ΠΑΣΟΚ που ήταν, μάλλον τους ψηφοφόρους που ήταν αδιάφοροι για το ΠΑΣΟΚ και νομίζω θα το εισπράξουν. Αλλά έχουμε ακόμα δέκα μέρες και αυτές οι δέκα μέρες από τους ίδιους εξαρτάται να. αν θα περιφρουρήσουν αυτό το θετικό κλίμα. Να σου πω κάτι πλήμα. τελευταίο. Κάνα ξυπνητήρι άκουσες να χτυπάει και προς ε, μέγαρο μαξί μου μεριά. Πώς δεν άκουσα. Με συγχωρείς τώρα. Μέχρι χθε. Όποιον ρώταγε στην κυβέρνηση σου έλεγε δεν μας απασχολεί το θέμα του Πασόκ, είναι ψηλή βροχή κλπ. Από σήμερα βλέπω οι υπουργού να ηρωνεύονται το Πασόκ, του υποψηφίου. Αυτό σημαίνει, γιατί στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι άπειροι, έμπειροι είναι, είδαν μια απειλή να, να, ορθώνεται, είδαν ένα κίνδυνο να έρχεται. Γι' αυτό και περιμένω τις επόμενες εβδομάδες και μια δυναμική Άρα. μεταξύ Πασόκ και κυβέρνηση, γιατί πράγματι βλέπουν έναν άλλο πόλο να δημιουργείται. Ελάτε. Σε ευχαριστούμε πολύ Βασίλη.